Και ναι, κυρίες και κύριοι, είμαι έτοιμος για ένα ακόμα βιντεάκι, για ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο, τη στιγμή δηλαδή όπου ξεκίνησαν όλα. Σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή, φυσικά με κατσουνάδα, και θα καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται για αυτό το βίντεο. Λοιπόν, οι κατσούνες πήγαν Hollywood τον κόσμο για να σώσουν. Οι περίρωες τις βάσταξαν τις δυνάμεις τους για να ενώσουν. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να μας σώσουν από όλα τα κακά που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Και ναι, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, κάνω μία σύντομη αναφορά στη στιγμή όπου ξεκίνησαν όλα. Τότε δηλαδή που οι κατσούνες ταξίδεψαν Hollywood στα χέρια διάσημων ηρώων, όπως βλέπετε πίσω μου, έτσι ώστε να μπορέσουν να σώσουν τον κόσμο. Αφορμή για αυτό το βίντεο είναι η συγκεκριμένη κατσούνα εδώ που φωτογραφίζω, βιντεοσκοπώ για να ανεβάσω στο site, στο katsunes.gr, και με συγκίνησε πραγματικά γιατί μου θύμισε την κατσούνα που είχα ξεφοντάρει να χρησιμοποιήσω στο Λεωνίδα, από τους Σπαρτιάτες, στους 300 στην ταινία. Πάνω δεξιά, όπως βλέπετε, εδώ δηλαδή, εδώ, το πέτυχα, τέλεια. Είχα χρησιμοποιήσει ακριβώς την ίδια κατσούνα. Μεγάλη συγκίνηση λοιπόν, και γι' αυτό θέλησα να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί έπειτα μετά από πάρα πολλά, δεν με συμφέρει, έπειτα από λίγο, πολύ λίγο καιρό και όχι πολλά χρόνια, κάνω μία ανασκόπηση στο τότε. Τότε δηλαδή που είχα κάποιες αναστολές για το αν θα πρέπει να τα κυκλοφορήσω όλα αυτά, γιατί δεν ήξερα πώς θα τα δεχτεί ο κόσμος, πώς θα τα δεχτούν οι παραδοσιακοί, οι μεγάλοι άνθρωποι που αγαπούν την Κρήτη και την παράδοση, και σήμερα διαπιστώνω ότι τελικά έκανα πάρα πολύ καλά που το έκανα, γιατί το έκανα με σεβασμό, το αγκάλιασαν και ο σκοπός επιτεύχθη. Ποιος ήταν? Να συστήσω τις κατσούνες, αυτά εδώ τα κριτικά χειροποίητα αυθεντικά μπαστούνια, σε νέους ανθρώπους. Νέους εκτός Κρήτης, αλλά νέους και ηλικιακά, για να μάθουν αυτή την τέχνη της κατασκευής. Σήμερα λοιπόν, νομίζω ότι το έχετε ήδη καταλάβει κι εσείς, κόσμος πλέον ενδιαφέρεται να μάθει για την κατασκευή της κατσούνας, ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την κατσούνα, είτε για πεζοπορίες, είτε για το κυνήγι, είτε για στήριξη, για διακόσμηση. Έχετε δει άλλωστε σε εμάς κουρτινόξυλα φωτιστικά. Πραγματικά, με τη φαντασία τη δική μου και τη δική σας, έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε γιατί κάθε μέρα που μπαίνω στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook, βλέπω νέα προφίλ, νέους ανθρώπους, νέες σελίδες να βγάζουν βιντεάκια σχετικά με την κατασκευή της κατσούνας, πώς τις φτιάχνω, πώς τις κάνω, πώς τις χρησιμοποιώ, και αυτό πραγματικά με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μας. Ένα, ας το πω, προϊόν, που δεν είναι προϊόν, είναι κάτι παραπάνω, είναι ένα συμβολικό ενθύμιο της Κρήτης, ξαναπαίρνει ζωή και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube και να μας ακολουθήσετε σε όποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο εσείς επιθυμείτε, να ενημερώνεστε για όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που κάνουμε για εσάς. Κατσούνες.gr, στηριχτείτε πάνω τους. Γεια σας.